Η σωστή διαχείριση του χρόνου αποτελεί πραγματική πρόκληση για κάθε άνθρωπο. Όμως στην περίπτωση των μαθητών της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου αποτελεί το βασικό συστατικό για την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης μετατρέπει σε θεσμό την ετήσια εκδήλωση του Κέντρου Ιδιαίτερων Μαθημάτων Ξύστρα, η οποία πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά στο Ηράκλειο, γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση σε μαθητές και τους γονείς τους. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να διαχειριστούν σωστά τον πολύ περιορισμένο χρόνο που έχουν και να συμβάλλουμε ο καθένας από τη δική του σκοπιά προς την επιθυμητή κατεύθυνση που είναι η επιτυχία και η είσοδος στο τμήμα που αγαπάν και επιδιώκουν. Η σωστή διαχείριση του χρόνου επαυξάνει τις πιθανότητες για αποτελεσματική μελέτη και μεγιστοποιεί την απόδοση των μαθητών, όπως επισημαίνει ο Χρήστος Ταουσάνης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές της ημερίδας. Όταν λέω να μην τους αποσπά, εννοώ ότι το πρώτο και βασικότερο δυστυχώς είναι τα social. Εάν δούμε το χρόνο που δαπανά ο μέσος μαθητής, ο μέσος άνθρωπος στα social, φτάνει για να ανεβάσουμε τη βαθμολογία μας, να την κάνουμε από το 16 στο 17, να το πω έτσι πολύ απλά. Τελειώνουμε νωρίς το διάβασμα. Προσέχουμε να έχουμε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα για την επόμενη μέρα. Βασικές κατευθύνσεις για σωστή και αποδοτική μελέτη έδωσε στους μαθητές και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Γιώργος Γατούδης, εξηγώντας πώς τα παιδιά μπορούν να προσπαθήσουν με πιο έξυπνο τρόπο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο ύπνος. Και περισσότερο από όσο θα έχουμε και καλή διάθεση δεν θα έχουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί το μυαλό μας λειτουργεί σαν ένας μικρός υπολογιστής. Έχουμε δύο μνήμες. Έχουμε μία προσωρινή και έχουμε και μία μόνιμη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που είμαστε ξύπνοι, λειτουργεί η προσωρινή μνήμη. Όλες οι πληροφορίες, ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ό,τι μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποθηκεύονται εκεί. Το δεύτερο είναι να θέσουμε στόχους. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν πάρα πολλά παιδιά είναι ότι δεν έχουν ξεκάθαρους στόχους. Και αν δεν έχουν ξεκάθαρους στόχους, δεν έχουν και κίνητρο. Αυτό έχει να κάνει με το τι επιδιώκω να κάνω εγώ με την επιτυχία που θα μου έρθει. Η εκδήλωση του Κέντρου Ιδιαίτερων Μαθημάτων Ξύστρα συμπίπτει με την ανακοίνωση των αλλαγών που έρχονται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κρίσιμη η περίοδος που επιλέγουμε, σωστά. Είμαστε λίγο μετά τις εξαγγελίες για το νέο λύκειο. Τα παιδιά τόσο της Β' όσο και της Γ' λυκείου διακρίνονται από μια ανησυχία σχέση με το πώς θα οργανωθούν. Είναι ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική περίοδο της ζωής τους που τείνουν προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Ό,τι εντείνει την αγωνία τους ή την ανασφάλειά τους ή ό,τι κάνει πιο ασαφές το πλαίσιο βάσει του οποίου πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους, τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Οι ειδικευμένοι ομιλητές εξήγησαν σε γονείς και μαθητές τις διαφοροποιήσεις που θα συναντήσουν και πώς θα καταλήξουν σε καλύτερες επιλογές συμπληρώνοντας το νέο μηχανογραφικό. Εγώ και η ομάδα μου βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ενημέρωση και στη σωστή πληροφόρηση των μαθητών. Κατάλληλες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να γίνονται έγκυρα, οργανωμένα, από ειδικούς. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει μια τέτοια ενημέρωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, μεμονωμένα από τον οποιοδήποτε ή στο περίπου.